Καλημέρα, Νούφρια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο Λύκειο Αποστόλου Μάρκου. Αναμένεται σε πολύ λίγο φυσικά να χτυπήσει και το κουδούνι και να προσέλθουν οι μαθητές στα λεωφορεία. Προσπαθούμε έτσι λίγο να συνομιλήσουμε με τους οδηγούς, να καταγράψουμε λίγο τις εικόνες που επικρατούν μέσα στα λεωφορεία όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, της ασφάλειας αλλά και ατομικής υγιεινής. Να αναφέρουμε, ο Νούφρι, ότι μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς, όπως αναφέρουν οι οδηγοί, γιατί είναι μειωμένος ο αριθμός, αφού οι μαθητές έρχονται εκ περιτροπής στα σχολεία. Ναι. Είναι μαζί μας εδώ και ο κύριος Γιαννάκης, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα προστασίας και οι οδηγίες που έχουν δοθεί για την ασφαλή μετακίνηση, διακίνηση των μαθητών. Mm-hmm. Κύριε Γιαννάκη, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, να μας πείτε αρχικά ποιες είναι οι οδηγίες που έχετε. Οι οδηγίες που έχουμε καταρχάς είναι ο οδηγός να φορεί τα γάντια του και τη μάσκα του. Οι μαθητές να κρατούν, μόλις μπουν στο λεωφορείο, να έχουν απόσταση 2 μέτρα από τον οδηγό και μόλις μπει θα μου δώσει μόνο για εισιτήριο. Οι κάρτες από το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσαν ότι όσες κάρτες λήγουν τον Μάρτιο ισχύουν μέχρι 30 Ιουνίου. Δηλαδή είναι ελεύθεροι να έρθουν μέχρι 30 του Ιούνιου. Η μάσκα και τα γάντια από τους μαθητές είναι υποχρεωτική ή συστήνεται? Άλλοι λες είναι ότι συστήνεται, άλλοι λες είναι ότι είναι υποχρεωτική. Εσείς τι τηρείτε εδώ στο λεωφορείο? Εγώ δεν δέχομαι μαθητή να δεν φορεί μάσκα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή υπάρχει έτσι... Οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών στα καθίσματα, Κωνσταντίνε. Ο Νούφρια, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Κύριε Γιαννάκη, ελάτε να μας ξαναγγίσετε λίγο στο λεωφορείο και να μας εξηγήσετε αυτές οι κορδέλες που έχουν τοποθετηθεί. Καταρχάς, πίσω τοποθετήσαμε 2 κορδέλες. Απαγορεύονται σε αυτές τις 2 θέσεις να κάτσουν οι μαθητές. Mm. Πρέπει να είναι από τις πρώτες θέσεις και μετά. Εδώ που υπάρχουν 2 θέσεις, είναι υποχρεωτικό να καθίσει ένας μαθητής. Δεν θα κάτσουν 2 μαζί. Εδώ στην δεξιά πάντα υπάρχουν 2 θέσεις, ένας πρέπει να κάτσει. Δηλαδή, κύριε Γιαννάκη, εκτός από την έννοια σας στην οδήγηση, θα πρέπει να έχετε και το ρόλο του επόπτη, έτσι ώστε να προβαίνετε στις συστάσεις? Ναι, βεβαίως. Είναι ήδη κατατοπισμένοι και οι μαθητές ότι πρέπει να κρατούν απόσταση 2 μέτρων ο κάθε ένας. Οπότε βλέπετε εδώ στο λεωφορείο, οι 2 θέσεις, έναν μαθητή πρέπει να κάτσει. Η χωρητικότητα ποια είναι του λεωφορείου και πόσα άτομα επιτρέπονται αυτή τη στιγμή? Είναι 36 ή 38 στέκοντα και 34 να στέκονται. Αλλά δεν μπαίνουν έτσι ποσόν μαθητών στο λεωφορείο. Δικαιούμαστε 50% από τη χωρητικότητα του λεωφορείου να βάλουμε. Όσον αφορά την απολύμανση, είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα? Όχι, η απολύμανση την κάναμε πριν να μπουν οι μαθητές μέσα. Έχουμε πιστοποιητικό από αυτήν την εταιρεία που έκανε. Κάθε πόσες μέρες δηλαδή? Κάθε 14 ημέρες η απολύμανση γίνεται στο λεωφορείο, διότι είναι πολύ έντονο τα φάρμακα που βάζουν μέσα στο λεωφορείο. Όσον αφορά τον εξαρισμό ή χρήση κλιματιστικού, απαγορεύεται αυστηρός ο κλιματισμός, απλώς είναι ανοιχτά τα παράθυρα του λεωφορείου. Λόγω του ότι πλησιάζουμε καλοκαίρι και ήδη είναι ζέστη, αυτό δεν επηρεάζει? Αυτό δεν ξέρω μετά αν μας επιτρέψουν να τους βάλουμε. Μάλιστα. Η διαδρομή σας ποια είναι σήμερα? Εγώ ξεκινώ από εδώ, πάω μετά τρίτη τεχνική σχολή και από εκεί φεύγω και πάω Δευτερά, Ψιμολόφου και Κουμπάω μέχρι το Αρεδιού. Δηλαδή υπάρχει κίνηση από τους μαθητές ή ακόμη έρχονται με τις σχολές? Μεταξύ των διαδρομών γίνεται απολύμανση, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρουμε τον λόγο. Ο Νούφριε, ναι. Η απολύμανση γίνεται κάθε 14 ημέρες, όπως μας εξήγησε και ο κύριος Γιαννάκης, λόγω του ότι είναι πολύ έντονα τα χημικά που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση και σύμφωνα με τις οδηγίες είναι κάτι το οποίο απολυμμένει τους χώρους του λεωφορείου και αυτό δεν χρειάζεται να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ναι. Εντάξει, αυτές είναι πληροφορίες. Εντάξει, είναι από την επιστημονική ομάδα συστάσεις όλα αυτά. Βεβαίως και μια βασική απολύμανση καθαριότητα με τα κοινά καθαριστικά δεν θα έβλαπτε. Βάση περιπτώσει, μας είπε είναι 36 θέσεις στο λεωφορείο, 36 όρθιοι και 36 καθιστοί. Άρα το 50% της χωρητικότητας πάλι 36 πάμε. Ουσιαστικά, μέχρι 36 μαθητές.
μέχρι 36 μαθητές, όμως ναι. λόγω του ότι είναι εκ περιτροπής, δεν έχουν μπει μέχρι στιγμής τόσοι μαθητές στα λεωφορεία. Κύριε Γιαννάκη, υπάρχει όμως ανησυχία για τις επόμενες ημέρες που θα προσέλθουν και οι επόμενοι μαθητές? Τι εννοείτε, δεν καταλαβαίνω. Εννοώ ότι θα αυξηθούν οι μαθητές στα λεωφορεία. Αφεσπιστούμε ότι θα αυξηθεί το ποσοστό. Αλλά από ό,τι ξέρω, οι μαθητές χωριστήκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα έρχεται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Η δεύτερη ομάδα αρχίζει Πέμπτη, Παρασκευή. Και αυτούς που να φέρουμε αύριο, την Παρασκευή, θα ξαναέρθουν τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ούτως ώστε να συμπληρωθούν οι πέντε μέρες στην κάθε ομάδα. Λοιπόν, Ανούφριε, θα δούμε και στη συνέχεια μαθητές. Mm-hmm. Απλά επικρατεί έτσι μια σύγχυση όσον αφορά εάν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μάσκα και τα γάντια στα λεωφορεία. Συνομιλήσαμε με κάποιους οδηγούς οι οποίοι μας είπαν ότι συστήνεται. Αυτή είναι και η οδηγία η οποία γνωρίζουμε και εμείς μέχρι στιγμής από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο κύριος Γιαννάκης εδώ μας είπε ότι δεν δέχεται μαθητές εάν δεν φοράνε την μάσκα και τα γάντια τους. Ναι. Ωστόσο, εμείς στη συνέχεια θα. Δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό ισχύει για όλους τους τομείς, είτε αυτή είναι της εργασίας, είτε στο σχολείο. Από την άλλη, είναι σύσταση όμως. Και από τους επιδημιολόγους και γενικότερα από την πλειοψηφία των επιστημόνων. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε πόση ώρα αναμένουμε τους μαθητές, Κωνσταντίνε? Ήδη έχει χτυπήσει το κουδούνι ο Νούφρια, ήδη έρχονται μαθητές στα λεωφορεία. Θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιο σχολικό θα ακολουθήσουμε και εμείς για να καταγράψουμε εικόνες. Γιατί όπως ανέφερα, σε κάποια λεωφορεία έρχονται άδεια και φεύγουν άδεια. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Λόγω του ότι ακόμη μαθητές επιλέγουν να έρχονται με τους γονείς τους. Με τους γονείς τους. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλος ο αριθμός των μαθητών. Ας μην ξεχνάμε ότι μόνο οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου είναι στα σχολεία αυτή τη στιγμή. Και αυτοί γίνονται εκ περιτροπής, ο Νούφριε. Ναι. Οπότε, πολύ εύστοχο και το ερώτημα προς τον οδηγό του λεωφορείου, τι αναμένεται να γίνει και με την αύξηση του αριθμού των μαθητών, με την επιστροφή και των υπολείπων στα σχολεία. Πάλι θα γίνονται με ομάδες, ο Νούφριε, και σίγουρα θα αυξηθούν και τα δρομολόγια όπως μας ανέφεραν και οι οδηγοί. Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα, μέχρι να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε τώρα με μαθητές, δεν ξέρω, βλέπω τα λεωφορεία φεύγουν άδεια αυτή τη στιγμή. Αυτό θα έλεγα, ο Νούφρε. Προς το παρόν βλέπουμε ότι κάποια λεωφορεία φεύγουν άδεια. Ναι. Κάποια κατευθύνονται προς την Τρίτη Τεχνική Ωραία. Σχολή. Αν βρει μαθητές, λοιπόν, να πάρουν άλλους οι οποίοι μαθητές, θα πάρουν το λεωφορείο για τη διαδρομή στο σπίτι, θα συνομιλήσει μαζί τους και θα συνδεθούμε και πάλι. Για να μην χάνουμε χρόνο να πάμε στις επόμενες συνδέσεις, να δούμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε για λίγο.